Ερωτήματα. Έρχομαι, κύριε Υπουργέ, σε εσάς και θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή η αποκάλυψη που έγινε για το διάλογο ανάμεσα στον Τόμψεν και τη Βελκουλέσκου είναι μια αποκάλυψη που μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση ουσιαστικά στη διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση. Ή αν αντίθετα συζητούμε και χάνουμε χρόνο τηλεοπτικό χωρίς λόγο. Το πρώτο που πρέπει κανείς να επισημάνει είναι ότι δεν έχει διαψευστεί το περιεχόμενο. Άρα μιλάμε για μια συνομιλία της οποίας το περιεχόμενο δεν το αρνείται ούτε η κυρία Βελκουλέσκου ούτε ο κύριος Τόμψεν πολύ περισσότερο. Ούτε η κυρία Λαγκάρτ στην επιστολή που είδα. Ούτε η κυρία Λαγκάρτ που απάντησε μετά από κάποιες ώρες. Άρα νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να τοποθετηθούμε κυρίως πάνω σε αυτό. Δηλαδή σε τι. Ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός να οδηγηθεί η χώρα μας σε ακραίες καταστάσεις, να ροκανίσουμε το χρόνο στην διαπραγμάτευση, να μην ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και η Ελλάδα χωρίς χρήματα να οδηγηθεί σε έναν συμβιβασμό αυτό, κύριε ο οποίος Υπουργέ, θα ήταν ασφαλώς εις βάρος. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε φορά. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το ξέρουμε. Μισό λεπτό. Αν τι εννοώ, ότι κάθε φορά στη διαπραγμάτευση, έτσι θυμούμαι εγώ αυτά τα 6 χρόνια, ότι όταν δεν υπάρχει συμφωνία και σπρώχνονται τα πράγματα προς τα πίσω και η χώρα οδηγείται σε άδεια ταμεία, πάβει να έχει ρευστότητα, αναγκάζεται και εκβιάζεται την τελευταία στιγμή πάντα υπό την απειλή της χρεοκοπίας. Αν εννοείται ότι το γνωρίζουμε αυτό το σκηνικό, ναι, βεβαίως το γνωρίσαμε πέρσι τον Ιούλιο. Αλλά και πριν, έκτοτε, και άλλες φορές. Έκτοτε, όχι, δεν είναι έτσι. Έκτοτε υπήρξε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, συνομολογήθηκε με τους θεσμούς, με τους εκπροσώπους τους. Κατά συνέπεια, το να έρχεται σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να λέει ότι εγώ θέλω να οδηγήσω τη χώρα στη χρεοκοπία, ισοδυναμεί με ένα οικονομικό πραξικόπημα. Πού το βρήκατε? Οικονομικό πραξικόπημα. Και προσέξτε, πολύ δε περισσότερο σχετίζει αυτή την στάση της, αυτή τη στάση του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ένα άλλο γεγονός πολύ σημαντικό. Λέει, θα το τραβήξουμε το χρόνο μέχρι που να συμπέσει αυτός με το βρετανικό δημοψήφισμα, άρα δεν θα έχουν και πάρα πολύ διάθεση ή επάρκεια περιπτώσει επάρκεια χρόνου για να ασχοληθούν με την Ελλάδα. Έτσι η Ελλάδα θα δεχτεί τις παράλογες κατ' εμάς απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απέναντι σε αυτό, ναι, βεβαίως, απέναντι σε αυτό, όποιος δεν τοποθετείται και ανακαλύπτει αντιπερισπασμούς, ανακαλύπτει την ασφάλεια των συνομιλιών, τότε ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Και αναφέρομαι προφανώς στον κύριο Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία, όπου θεωρώ το λιγότερο απαράδεκτη τη στάση τους να μην παίρνουν μια σαφή θέση απέναντι σε αυτού του είδους τις επιδιώξεις. Αυτό δεν είναι μόνο εγκληματικό. Περιορίστηκαν, λέτε, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στο αστυνομικό κομμάτι του πώς έγινε η διαρροή. Μα εδώ πέρα ομολογείται ότι υπάρχει σχέδιο για την χρεοκοπία της χώρας και δεν λένε κουβέντα. Σιγοντάρουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια, ξέρετε κάτι, αυτό μπορεί και να μας εκπλήσει. Διότι τελικά βρίσκεται σε συνέπεια με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, όταν εκείνη υποτίθεται, όταν ήταν στην κυβέρνηση, διαπραγματευόταν. Που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ. Ήταν μια στάση μη διαπραγμάτευσης. Να ρωτήσω κάτι. Όταν έγινε γνωστό το περιεχόμενο και έγινε η πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον κύριο Τσίπρα, βγήκε η κυρία Γεροβασίλη σε μια ώρα και λέει: καλούμε επισήμως το Δούνου του να μας πει εάν το περιεχόμενο των συνομιλιών είναι η επίσημη πολιτική του. Από την απάντηση της κυρίας Λαγκάρτ, καταλάβατε ότι αυτή είναι η επίσημη πολιτική του Ταμείου? Διότι αν είναι, τότε δεν πρέπει να ξανακουβεντιάσετε μαζί του. Θα σας πω τι καταλάβαμε. Είναι γνωστό ποιες είναι οι θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα ζητήματα του χρέους, για τα ζητήματα των ομαδικών απολύσεων, για τα ζητήματα του ασφαλιστικού, για τις εργασιακές σχέσεις. Αυτά τα γνωρίζουμε. Έχουν υποθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εκείνο το οποίο όμως είναι απαράδεκτο, είναι το πιστωτικό γεγονός, η χρεοκοπία. Έτσι δεν είναι? Η κυρία Λαγκάρτ έμεσα και με έναν, θα έλεγε κανείς, τρόπο ώστε να μην φέρνει σε δύσκολη θέση και τους συνεργάτες της, χαρακτήρισε αυτές τις απόψεις ανόητες. Ανόητες. Ναι. Δεν τις υιοθέτησε. Άρα δεν είναι του Ταμείου πολιτική.
τουλάχιστον φάνηκε ότι επισήμως η κυρία Λαγκάρντ αισθάνθηκε την ανάγκη με αυτόν τον τρόπο να πάρει αποστάσεις από την συγκεκριμένη άποψη. Η εκτίμηση που κάνει η κυβέρνηση. Απλώς θα θέλω να παρακαλέσω όλη την ομίγυρη τη δημοσιογραφική. Θα ρωτήσετε, κύριε συνάδελφε, να μην κάνουμε δύο παράλληλες συνεντεύξεις, να συνομιλήσουν και μεταξύ τους. Ελάτε. Ήθελα να ρωτήσω, η κυβέρνηση από τη συμμετοχή της στη διαδικασία τη διαπραγμάτευση από τον Αύγουστο και μετά. Η εκτίμηση που κάνει είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο τη διαφορετική άποψη που έχει για το πώς πρέπει να πορευτεί το πρόγραμμα. Οδηγεί τα πράγματα σε καθυστέρηση, ναι ή όχι? Και αν ναι, τι έχει κάνει για να το αποτρέψει? Αν όχι, προς τι η δήλωση Τσακαλώτου ότι αν φτάσουμε τον Ιούνιο, καήκαμε? Να ξεκινήσουμε το τελευταίο. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα δημιουργεί ανασφάλεια. Είναι ένα εμπόδιο στο να απελευθερωθούν δυνάμεις, επενδυτικές δυνάμεις, δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να δράσουν σήμερα στην οικονομία, να μας δώσουν μια διαφορετική πια όθηση ως χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει λοιπόν να κλείσει. Και ξέρετε γιατί πρέπει να κλείσει? Διότι η Ελλάδα έχει φανεί συνεπής σε σχέση με αυτά τα οποία είχε συμφωνήσει τον προηγούμενο Αύγουστο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έρχεται τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να προτείνει μέτρα τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί και μαζί του και είχαν αποτυπωθεί στη συμφωνία του Αυγούστου. Είναι εκτός πλαισίου του Αυγούστου. Ακριβώς. Όταν μάλιστα έχει μεσολαβήσει ο χρόνος και έχει δείξει ότι οι προβλέψεις που κάναν όλοι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο την ελληνική οικονομία ήταν ότι θα κλείναμε με ύφεση 2,5-4%. Η ύφεση κυμάνθηκε μόνο στο 0,2. Άρα λοιπόν έχουμε αντικειμενικά μια καλύτερη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Άντεξε να συζητήσουμε για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να έρχεσαι και να ζητάς σκληρότερα μέτρα. Κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός νομιμή.